Για πάμε τώρα όμως μια βόλτα στο Παρίσι, γιατί γνωρίζουμε όλοι τις υποθέσεις διαφθοράς κατά τη διάρκεια των Ολυμπιάδων, γιατί η Ολυμπιάδα λέγεται το μεσοδιάστημα έτσι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται σε μία χώρα μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες της άλλης χώρας. Και αυτή τη φορά και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 αρχίζουν και ακούγονται φωνές για διαφθορά και μάλιστα υπάρχουν έρευνες, έτσι. Ναι, είναι η πρώτη φορά δηλαδή από τότε που ανέλαβε το Παρίσι τη διοργάνωση των αγώνων, οι οποίοι, να πούμε, θα διεξαχθούνται του χρόνου, το καλοκαίρι του 2024, από 26 Ιουλίου μέχρι 11 Αυγούστου. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται έρευνα ή γίνεται κάτι τέτοιο γνωστό. Έκαναν έφοδο λοιπόν οι εισαγγελικές αρχές στην έδρα της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, στο Σεντενή, είναι ένα προάστιο του Παρισιού. Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε πως αυτό το έκανε γνωστό το Γαλλικό Πρακτορείο. Μίλησαν άνθρωποι από την Οργανωτική Επιτροπή και είπαν πως συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές για να διευκολύνουν την έρευνα. Είναι δύο υποθέσεις. Είναι δύο προκαταρκτικές έρευνες που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν. Μάλιστα, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η μία από τις έρευνες ξεκίνησε το 2017 για ύποπτη υπεξαίρεση δημοσίων κεφαλαίων και ευνοιοκρατία και ανησυχίες για απροσδιόριστο το συμβόλαιο που συνήφθη από τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων. Η άλλη υπόθεση τώρα ξεκίνησε πέρυσι, μετά από έλεγχο της Γαλλικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Το γραφείο του εισαγγελία αναφέρει ότι η υπόθεση στοχεύει σε ύποπτη σύγκρουση συμφερόντων και επίσης ευνοιοκρατία, που περιλαμβάνει συμβάσεις έργου που συνήφθησαν από την Οργανωτική Επιτροπή και την Σολιντεό, είναι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Οπότε είναι έρευνα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ναι, και νομίζω ότι είναι μια σημαντική είδηση, γι' αυτό έπρεπε να την μεταδώσουμε και να τη μεταφέρουμε στους τηλεθεατές της Ναυτεμπορικής, διότι συνήθως όταν γίνονται έρευνες όσον αφορά τη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, συνήθως βγαίνουν λαβράκια, γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά και εντάξει, ναι. Το ανθρώπινο είδος είναι γνωστό και επιρρεπές όσον αφορά τη διαφθορά.